Γεια σας. Θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την περασμένη φορά στην προηγούμενη εκπομπή. Και είχαμε μείνει ολοκληρώνοντας το ενεργειακό πεδίο το οποίο δημιουργείται στο υπόγειο της στόλου, στο λαβύρινθο. Έτσι, ο ασθενής, ας πούμε ο ασθενής, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικά κάποιος να ήταν ασθενής για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αυτός ο οποίος συμμετείχε στο δρόμενο, αν το θέλετε έτσι, ή στο μυητικό κύκλο. Γιατί η θόλος, το θέατρο και το οδείο, το στάδιο, οι χώροι γενικότερα της Επιδαύρου και των Ασκληπίων χρησιμοποιούνται και ως χώροι προσέγγισης των μυητικών επιπέδων και διείσδυσης στην σχέση της μύησης, στις σχέσεις μάλλον της μύησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκευή, αυτή καθεαυτή την κατασκευή της θόλου. Η θόλος, αν την δούμε στην κάτωψη, την οποία θα τη δείτε, την κάτωψη, βεβαίως έχει κάνει σπουδαιότατη μελέτη η Αλτάνη, αυτό το ξεχωριστό ανθρώπινο όν, το οποίο είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είναι ανάμεσά μας. Έχει κάνει μια θαυμάσια μελέτη που μιλάει για την θόλο και τις λειτουργικότητες της. Βεβαίως η δική μου μελέτη είναι σε διαφορετικό επίπεδο, μιλάω για τη μουσική και για τους ήχους. Εκείνη έχει μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Συνιστώ να προσεγγίσετε τα βιβλία της γιατί είναι εξαιρετικά. Έτσι λοιπόν μπαίνω στην ανάπτυξη του πώς είναι η θόλος. Και έχουμε το εξωτερικό περιστήλιο. Το εξωτερικό περιστήλιο αποτελείται από 26 κύωνες. Οι 26 αυτοί κύωνες σηματοδοτούν το μέγα είναι αυτό, ο οποίος είναι 26.000 χρόνια, περίπου. Και για την ακρίβεια είναι 25.870, κάπου εκεί. Ο μέγας είναι αυτός προσδίδεται στην διάταξη που έχει ο κύκλος, ο εξωτερικός κύκλος του περιστηλίου, του εξωτερικού περιστηλίου, με τους κύωνές του, 26 κύωνες. Εν συνεχεία, έχουμε τον σικό, έχουμε το εσωτερικό μέρος και το τυχείο, το οποίο προστατεύει το εσωτερικό μέρος, και εντός του τυχείου έχουμε και άλλους κύωνες, το εσωτερικό περιστήλιο, το οποίο αποτελούνται από 14 κύωνες. Αυτές οι 14 κύωνες είναι οι μεταπτώσεις της σελήνης. Άρα, έχουμε τις μεταπτώσεις του ηλιακού συστήματος έξω, που διαρκούν 26.000 χρόνια, είναι ο μέγας είναι αυτός, είναι η διαδικασία, η κοχλιοειδής διαδικασία της κίνησης του ηλιακού συστήματος εντός του γαλαξία μας, το εξωτερικό, και το μέσα είναι οι 14 φάσεις του φεγγαριού, 2 εβδομάδων, και 14 επί 2 πάλι μας κάνει 28, μας κάνει όλο τον σεληνιακό μήνα, 28 και κάτι είναι ο σεληνιακός μήνας. Έτσι εδώ έχουμε μία αντίδραση στην κινησιολογία, θα έλεγε κανείς, τον τρόπο που κινείται νοητικά πλέον αυτό το σύστημα, αυτό το κτίσμα. Εξωτερικά κινείται από δεξιά, έτσι, και εσωτερικά κινείται αντίστροφα. Έχουμε δύο κινήσεις, δεξιόστροφο και αριστερόστροφο. Στο κέντρο, όπως σας είπα, έχουμε κάποιους ρόμβους, οι οποίοι μας δίνουν τους πλανήτες. Ο πρώτος πλανήτης είναι ο Κρόνος, από έξω προς τα μέσα, προς το κέντρο. Ο δεύτερος ρόμβος είναι ο Ζεύς, ο Δίας.
Ο τρίτος είναι ο Άρης και ο τέταρτος, ο μικρότερος όλων, είναι η Γη. Ο πέμπτος είναι η Αφροδίτη, ο έκτος είναι ο Ερμής και ο έβδομος ο Ήλιος. Και τώρα, εδώ, βλέπουμε το συχνοτικό μόρφωμα το οποίο αναπτύσσεται με βάση τον ήλιο. Όπως έχουμε πει, ο ήλιος έχει, τον ονομάζουμε στα λατινικά sol. Γιατί τον λέμε sol? Γιατί παράγει τη συχνότητα sol. Λαμβάνοντας ως άξονα στο κέντρο τον ήλιο, έδιναν την συχνότητα sol. Είναι αυτή η νότα η οποία παράγει ο άλλος αυλός, ο οποίος είναι ο αυλός του ηλίου, όπως σας είπα. Και παράγει την νότα sol. Η βαλβίδα, το κέντρο. Εν συνεχεία, βγαίνοντας προς τα έξω, έχουμε το sol ύφεση, που είναι η συχνότητα του Ερμή. Συνεχίζοντας έχουμε το φα, που είναι η συχνότητα της Αφροδίτης. Εν συνεχεία είναι το μη, η συχνότητα της Γης. Μετά από την Γη έχουμε το μη ύφεση, που είναι η συχνότητα της Σελήνης, που φεύγουμε έξω από όλο το σύστημα του δαπέδου και πάμε στο περιστήλιο. Ξαναεπιστρέφουμε πάλι για να οριοθετήσουμε τις συχνότητες των υπολείπων. Το ρε είναι ο Ερμής, όχι ο Ερμής, ο Άρης, συγγνώμη. Είναι ο Άρης. Το ντο είναι η συχνότητα του Διός και το σι είναι η συχνότητα του Κρόνου. Και η τελευταία, η οποία είναι έξω από όλο το σύστημα και ανήκει στο περιστήλιο, είναι η συχνότητα του ουρανού, που είναι το λα. Έτσι ολοκληρώνεται όλο το συχνοτικό φάσμα, το κοσμικό συχνοτικό φάσμα. Αυτό ήταν η εναρμόνιση η οποία, σε συνδυασμό με τους ήχους που παρήγαγαν με τα μουσικά όργανα, δονεί το όλο το κτίσμα. Με αποτέλεσμα το ατομικό εναρμόνιο σύστημα του ίδιου του κτίσματος να πολλαπλασιάζεται, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ ισχυρά θεραπευτικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή. Φίλες και φίλοι, θα σας δείξω έναν άλλο αυλό τώρα. Αυτός ο αυλός έχει τα χαρακτηριστικά της ντουντούκας, όπως είπαμε. Είναι ένα κομμάτι ντουντούκ και αυτό, με τη μόνη διαφορά που έχει διαφορετική γλωτίδα. Έχει σύγχρονη γλωτίδα, σαξοφόνου πάλι, η οποία βεβαίως έχει και το θαλαμίσκο. Είναι μικρότερος ο θάλαμος από τα άλλα τα δύο. Είναι μικρότερος ο θαλαμίσκος γιατί το κούρδισμά του είναι διαφορετικό. Έχουμε διαφορετικό κούρδισμα. Αυτός ο αυλός θα μας παράξει σολ ύφεση. Σολ ύφεση είναι η συχνότητα, περίπου σολ ύφεση, όχι ακριβώς, είναι η συγκεκριμένη συχνότητα η οποία είναι η συχνότητα του Ερμή. Ο Ερμής είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει την πληροφορία, την κοσμική πληροφορία στο DNA μας. Άρα αυτή η συχνότητα είναι η συχνότητα η οποία επαναφέρει τη μνήμη του DNA και του κυττάρου. Θα παίξουμε και θα κατανοήσετε.